Εδώ, αγαπητοί αδελφοί, τελειώσαν οι ομιλίες. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να απευθύνει με πολύ συνεκτικό τρόπο κάποιες ερωτήσεις δευτερευτικές. Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ τους ομιλητές. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Θα ήθελα να θέσω δύο-τρία θέματα και κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθούν κάποια συνοπτικά έντυπα, ο αγγλικός όρος είναι white paper, τα οποία να είναι κατά το δυνατόν εξειδικευμένα και να σταλούν σε ειδικά κοινά. Ας πούμε, ένα white paper που θα έκανε μια σύνοψη των επιχειρημάτων θα μπορούσε να σταλεί σε όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ένα δεύτερο white paper θα μπορούσε να σταλεί σε όλους τους προέδρους επιμελητηρίων. Ένα τρίτο white paper θα μπορούσε να σταλεί σε όλους τους ιερείς. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με τους ιερείς. Από προσωπική μου εμπειρία διαπιστώνω μια εχθρότητα, μια υπονόμευση των ιερέων προς το κίνημα αντίδρασης των συσκάριων του πολίτη, ακόμα και σε Μητροπόλεις που ο Μητροπολίτης υποστηρίζει την αντίδραση. Συγκεκριμένα σε μία εκκλησία, όπου μάλιστα πολύ συχνά εκκλησιάζομαι, πήγα μια κάρτα, μια αφίσα. Η απάντηση, επειδή δεν ήμουν εκεί για να με δει ο εφημέριος, όταν τον είδα, του λέω, σας έφερα την αφίσα, μου λέει να την χαίρεσαι, μου λέει. Αυτή ήταν η απάντησή του και πρόκειται για Μητρόπολη, όπου ο Μητροπολίτης είναι αγωνιστής και υποστηρίζει αυτό το κίνημα. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τους ιερείς. Τώρα, ένα δεύτερο ζήτημα. Η όλη αυτή συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θετική, όμως πιάνει το ένα σκέλος του προβλήματος. Το ζήτημα της πληροφόρησης. Όμως, αγνοεί τελείως το δεύτερο σκέλος του προβλήματος. Το δεύτερο σκέλος του προβλήματος είναι η αόρατη εξουσία η οποία ασκείται εδώ και πολλά χρόνια και η οποία χειραγωγεί τις αντιδράσεις των πολιτών. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι παράφρον ή συνωμοσιολόγος για να καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Ο πατήρ Ζήσης έχει πρόσφατα τώρα έκανε μία ομιλία στην οποία αναφέρει ότι πριν από το 1980 έκανε μία ομιλία και προέλεγε τα κακά που μας περιμένανε και προέτρεπε σε αντίδραση. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις, φτάσαμε εδώ που είμαστε. Τι θέλω να πω. Ναι, συνοπτικά λίγο, γιατί ναι, το χρόνο των άλλων έχουμε πολύ μικρά χρονικά περιθώρια. Ναι. Οι είναι πολύ σωστές, ναι, αλλά δεν γίνονται όλα τα προβλήματα μέσα. Έχετε δίκιο. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν το φύγουμε καθόλου. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζει ποινές και ανταμοιβές και χειραγωγεί τους ανθρώπους. Και γι' αυτό δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, γι' αυτό οι άνθρωποι που είναι ενημερωμένοι, που έχουν θέσεις υπεύθυνες, δεν αντιδρούν. Δεν είναι ότι δεν τους έχουν, δεν έχουν ενημέρωση. Εσείς έρχεστε εδώ και λέτε, θα σας πούμε κάποια πράγματα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Είτε μας τα πείτε, είτε δεν μας τα πείτε, υπάρχει ένα σύστημα εξουσίας αόρατο που μας κάνει να μην θέλουμε να αντιδράσουμε. Γι' αυτό τι έχετε να πείτε. Και τρίτον. Μου επιτρέπετε. Και τρίτον, σχέδιο Β. Ωραία, σχέδιο Α αντιδρούμε, σχέδιο Β. Περνάνε όλα αυτά. Μετρήστε τους ανθρώπους αυτή την αίθουσα. Συγγνώμη, θα σας διακόψω. Πολύ ευγενικά. Είπαμε ερωτήσεις ευχαριστώ. Εντάξει, σας έκανα ερώτηση. Σε μια ώρα. Τελειώνα. Μπορεί να υπάρχουν ερωτήσεις. Εντάξει, κύριε μου. Εντάξει, τελείωσα. Σας έκανα δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι. Τι κάνετε με το δεύτερο σκέλος του προβλήματος, που είναι η αόρατη πολιτική εξουσία, και η δεύτερη ερώτηση είναι. Το σινεμό. Ναι, σε περίπτωση που περάσει, ποιο είναι το σχέδιο Β, το σχέδιο Β, ευχαριστώ. Θα λέγαμε, σαν πρωτοβουλία αντιρρησιών ορθόδοξης συνείδησης, ότι έχουμε υπόψη μας αυτή την αόρατη δύναμη που λέτε και μάλιστα για αυτήν μίλησε πολλά χρόνια πριν από τον πατέρα Ζήση, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στον αόρατο πόλεμο. Φροντίζουμε λοιπόν
να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του, έτσι όπως μας τις περιέγραψε με σαφήνεια και με ορθόδοξο τρόπο, αυτός ο μεγάλος Άγιος, και ακολουθούμε όσο μπορούμε τις οδηγίες του, τις εντολές του, και νομίζω ότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, οι ιεροί μας, κανόνες, η ορθόδοξη παράδοσή μας, μας έχει υποδιάσει με τόσα όπλα, ώστε να μπορέσουμε να παλέψουμε και εναντίον των ορατών και εναντίον των αόρατων δυνάμεων που προσπαθούν να μας χειραγωγήσουν. Αυτό όσον αφορά τις άρρωτες δυνάμεις. Όσον αφορά τα πρακτικά, εδώ και αρκετούς μήνες κάνουμε έναν αγώνα με ενημέρωση, με ιστολόγια, με συλλογές υπογραφών, με συγκεντρώσεις, με όλα τα μέσα που μπορούμε κατά την ανθρώπινη δυνατότητα να έχουμε. Ευχαριστώ. Να κάνουμε μια δημοκρατία. Σήμερα όμως το ζητούμενο είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά και η δημοκρατία προσβάλλεται από αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως προσβάλλονται. Όπως το, είναι όμως είναι θέμα μιας άλλης συζήτησης. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά είναι θέμα μιας άλλης συζήτησης. Ορίστε ηλεκτρονία. Δεν το κάνουμε καμία. Δεν μιλάω για τα ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι είστε πάρα πολύ σαφείς. Όσα είπατε τα αναγράφουμε και ευχαριστούμε για αυτά που λέτε. Και νομίζω ότι θα πάρουμε έτσι αποφάσεις και θα έχουμε πρακτικές, υλικές δηλαδή, έτσι, εκδηλώσεις αυτών που αναφέρετε, που είναι πάρα πολύ σωστά. Θα παρακαλέσω το εξής. Ο χρόνος είναι ελάχιστος για να μπορούν. Μπορεί να υπάρχουν απορίες. Όλα αυτά τα ζητήματα, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να τεθούν και να συζητηθούν και να λυθούν. Είναι μια κίνηση η οποία έχει ξεκινήσει μερικούς μήνες, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και μην περιμένουμε να θάβουν. Και γίνεται από πολλές πλευρές. Οπωσδήποτε υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Και πρωταρχικά πρέπει να δημιουργηθεί, να διασυντοποιηθεί και να δημιουργηθεί ένα πλατή κίνημα ενάντια στην κάθε πολίτη. Και αυτό προέκυψε γνώση, ενημέρωση και πολλά. Το λόγο έχει. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Η Εκκλησία γιατί δεν έχει πάρει θέση σε αυτά. Εγώ βλέπω μια άδεια αίθουσα εδώ, που είναι 10 εκατομμύρια κόσμο στην Αθήνα και είναι μόνο 500 άτομα. Πού είναι οι κληρικοί να έρθουν εδώ να πάρουν μια θέση? Μα εδώ δεν ήρθαμε να καταγγείλουμε την Εκκλησία. Ήρθαμε να θέσαμε μερικά ζητήματα και δεν βλέπω καμία ερώτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Είναι άδεια να ομιλητές, πολύ καλή, ήταν και πολύ καλή όλη σήμερα παρουσίαση. Ωστόσο, θα πρέπει να σας διευκρινίσουμε ότι το θρησκευτικό κομμάτι είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο. Γι' αυτό θα πρέπει να ευαισθητοποιηθείτε εσείς. Κοφεύει η ιεραρχία και το βλέπετε πάρα πολύ καλά. Καμία ενημέρωση δεν υπάρχει από κανέναν. Καμία ενημέρωση. Ο χρόνος είναι περιορισμένος και είναι απόφαση ζωής και θανάτου. Σας παρακαλώ, η πρωτοβουλία αντιρρησιών συγκήρυξης της Εκκλησίας δεν είναι. Ο Παπασαράντος δεν είναι Εκκλησία. Υπάρχει Εκκλησία. Με συγχωρείτε. Αν θέλετε να καταγίνετε την Εκκλησία και την γραφειοκρατία της Εκκλησίας, είναι μαζί σας, αλλά δεν είναι θέμα συζήτησης. Αυτό. Δεν είναι, εδώ η Εκκλησία, ο κανόνας αυτή τη συζήτηση. Ακριβώς για να πιέσει και την ηγεσία του Εκκλησία. Και γι' αυτό. Εδώ δεν τι περιμένατε, να έρθετε να καταγγείλουμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία το έκανε. Γιατί να μην μιλήσω, Λοιπόν, σας παρακαλώ, να μην βλέπουμε τα πράγματα. Να μην μιλήσω. Να μιλάμε, δεν είναι θέμα εδώ. Μιλάμε. Δεν είναι.
θεολογικό. Θα ήθελα λίγο να αναπτύξετε περισσότερο το θέμα της υπακοής προς το κράτος. Μιλήσαμε για τους ιερείς που κάποιους ιερείς που είναι εναντίον, δεν είναι εναντίον της κράτος της πολίτης, έχουν και επιχειρήματα. Και πρέπει να τα λύσουμε όλα αυτά τα επιχειρήματα για να είμαστε όλοι ενωμένοι εν την αληθεία του Χριστού. Αν έχετε την καλοσύνη να αναπτύξετε λίγο αυτό το θέμα της υπακοής προς το κράτος, το ξέρετε ότι πολλοί παίρνουν αυτό το επιχειρήμα. Κοιτάξτε, καταρχήν η υπακοή μας είναι, δηλαδή όλα αυτά τα αγώνα που έχουμε κάνει, είναι το κάνουμε με υπακοή στο Μητροπολίτη. Έχω την ευλογία, έχουμε συνεννοηθεί, ο Μητροπολίτης μας και η Μητρόπολης και όλοι οι ιερείς είμαστε σύμφωνοι. Από την άλλη πλευρά έστειλα μία αίτηση στο Μακαριότατο διά του Σεβασμιωτάτου, ώστε να μπορούμε να μιλούμε και να μετέχουμε νόμιμα. Μακαριότατος δεν απήντησε ρητά, δεν απηγόρευσε. Νομίζουμε λοιπόν ότι είμαστε μέσα στις νόμιμες εκκλησιαστικές διαδικασίες. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνεται ενημέρωση. Οι 40 Μητροπολίτες που σήμερα είναι ενημερωμένοι και υποστηρίζουν αυτόν τον αγώνα, πριν από 1-2 μήνες δεν ήταν ενημερωμένοι και γι' αυτό δεν είχαν, δεν είχαν αυτή τη συμπεριφορά. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν κάνουμε ανυπακοή στο κράτος. Έβγαλε στη διαβούλευση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την κανόνα του πολίτη και επομένως έχουμε το δικαίωμα, είμαστε νόμιμοι αυτή τη στιγμή να τοποθετούμαστε και θέλουμε όσο γίνεται γρηγορότερα, δηλαδή πριν θεσμοθετηθεί ο νόμος, να την ξέρουν αυτή την πρώτη και όσο γίνεται περισσότερο οι πολίτες και καλύτερα να ξέρουν εις βάθος το θέμα, ώστε να φτάσει η φωνή μας και στους 300 βουλευτές και στην κυβέρνηση και με τη βοήθεια του Θεού να γίνει το καλύτερο. Εννοούσα όταν το κράτος θα επιβάλλει την κάρτα του πολίτη. Ο Απόστολος Παύλος λέει να κάνουμε επαφή στο κράτος, διότι το κράτος δεν μαθαίνει το κακό σε μια επιστολή του. Κάτι χριστιανοί και στη Ρουμανία, εγώ είμαι Ρουμάνος και γνωρίζω λίγο την πραγματικότητα και από εκεί, και αναφέρθηκε και η Ρουμανία εδώ. Κάποιοι χριστιανοί, όχι μόνο από τη Ρουμανία, και στην Ελλάδα λένε, δεν θα πρέπει να κάνουμε επαφή στο κράτος και να πάρουμε αυτό που μας επιβάλλει το κράτος. Όταν φτάσουμε εκεί, θα έχουμε κάποια τοποθέτηση όλοι μας, έτσι, πιο σωστή, πιο φανερή. Αλλά αυτή τη στιγμή ο αγώνας δεν είναι να προκαταλάβουμε, γιατί ενδέχεται η κυβέρνηση να ακούσει τους παραγωγούς και τις φωνές των πολιτών και να τροποποιήσει ή και να ακυρώσει. Πώς έγινε από το 97 και 98, που έλαβαν υπόψη τις φωνές των πολιτών και των εκπροσώπων της Εκκλησίας και την πήγαν παραπίσω την κάρτα. Και ήταν μάλιστα τότε πολύ αυστηρό το καθεστώς. Ο Κουτσόγερος τότε ήταν ο υπουργός εσωτερικών, πολύ δυναμικός και πολύ αυστηρός και πολύ αντίθετος. Όπως είναι και σήμερα οι πολιτικοί μας άρχοντες, αλλά να μην προκαταλαμβανόμαστε, ούτε να προκαταλαμβάνουμε. Γιατί ο καλός λογισμός, η καλή συμπεριφορά και η προσευχή μπορεί να φέρει θαύματα. Δύο λέξεις. Ο κύριος δικηγόρος εδώ μας μίλησε, μου και άλλοι έχουμε μιλήσει. Μας είπε λοιπόν ότι αυτός ο αριθμός που ονομάζεται ΑΜΚΑ είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι παγκόσμιος για κάθε άνθρωπο. Και αν δεν τον έχεις αυτό τον ΑΜΚΑ, συγχωρέστε με, έτσι μας το
Ιταλιάνο, μας το είπε. Βγήκε και το είπε. Υπάρχουν ειδικοί που μίλησε. Σας παρακαλώ. Εδώ τι είπαμε, το τι είπε η κυρία Πετραλιά, είναι άλλο ζητή. Ακούστε. Ερώτηση. Ερώτηση κάνω. Αυτό λοιπόν ο αριθμός, ο οποίος δικτατορικά μπήκε για τον καθένα, ο αρχής ο Τζεράνης, είναι ο ΕΚΑ. Ενιαίος κωδικός αριθμός για κάθε άνθρωπο. Πώς εγώ τώρα πρέπει να τον επάρω αυτόν τον ένα τον αριθμό, ο οποίος θα είναι μέσα στην ηλεκτρονική ταυτότητα και μου αφαιρεί, προσέξτε, μου αφαιρεί εμένα που ήμουν στο δημόσιο και έχω πληρώσει και έχω κάνει οτιδήποτε, να πάρω τον παγκόσμιο αριθμό τον δικό μου, γιατί μου το λέει το παγκόσμιο αριθμό, και αν δεν το πάρω, δεν θα έχω δουλειά. Δεν θα έχω ιατροφαρμακευτική περίταξη, την οποία δεν την έχω. Αν δεν πάρω την ηλεκτρονική κάρτα για να οδηγήσω που δεν την έχω πάρει, συγχωρέστε. Δεν καταλάβαμε ακόμα την ερώτηση, με συγχωρείτε τώρα. Δηλαδή, θέλετε να τορπιλήσετε τον διάλογο, υπάρχουν κι άλλοι, δεν του σέβεστε. Ποια ερώτηση, μα τόση ώρα που μιλάτε, αν δεν το πάρω και αν δεν το πάρω. Ποια ερώτηση θέλετε να σου βάλω, παρακαλώ. Λέμε λοιπόν ότι δεν είναι αρκετό ο χρόνο για να περιμένουμε, διότι μετά από το δεκάμ αυτό τον ΆΜΚΑ, ήρθε αμέσω. Ερώτηση τι ερώτηση, δεν θέλουμε να ξέρουμε. Μπορεί να γίνει πώ θα περάσει. Ερώτηση για ίδια. Να πάρει στα δικαστήρια και να ασφαλιστικά μέτρα να επιτύχετε. Αυτή είναι η νόμιμη διαδικασία. Και εκεί θα κρυθεί η αντισυνταγματικότητα του νόμου. Καταλάβατε. Εάν θέλετε να κρυθεί με νόμιμο τρόπο, ο μόνο τρόπο είναι αυτό. Άλλο τρόπο δεν υπάρχει. Ούτε άλλο τρόπο είναι αποδεκτό. Αυτό το κίνημα θα μπορεί αργότερα όταν θα ζήσουμε να πάρει μια μορφή, να διεκδικήσει κάποια η φωνή αυτή μια θεσμική μορφή για να κατεβεί στις εκλογές. Υπάρχει στην προοπτική αυτό ή και κάτι άλλο. Τώρα δεν πρέπει να γίνει. Γιατί το κίνημα αυτό των πολιτών, των μαρτυρίες. Λοιπόν, θα υπάρξει μια μορφή αργότερα. Υπάρχει σαν σχέδιο ή θα μείνουμε εδώ πέρα. Και ένα άλλο ερώτημα. Εάν θα πρέπει να γίνει από την Επιτροπή μια ενημέρωση των κομμάτων και να τους θέσουμε προ πρασινότητας θα τοποθετηθούν υπεύθυνα. Κάθε πρωτοβουλία ξεκινάει για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να κινητοποιήσει τον ανθρώπινο. Η κινητοποίηση αυτή διευρύνεται, πρέπει να προσπαθείς να τη διευρύνεις και το που θα βγει είναι άλλο ρίχνο. Νομίζω ότι είπα στην αρχή ακριβώς. Πρώτα χρειάζεται
να θωρακιστεί πνευματικά με γνώση και συνείδηση, να γίνει γνωστό, να ενημερωθεί ο κόσμος, ήδη φουτώνει αυτό το πράγμα και να θωρακιστεί από διάφορες παγίδες και αναδειοκτήσεις. Αυτό σημαίνει και να οργανωθεί δημοκρατικά και να ξαπλώσει. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε για την πολιτική οκάμψη. Μία μοναχή. Ήρθα εδώ με σκοπό να μάθω για την κάρτα του πολίτη. Ρωτάω. Έχω πληροφορίες ότι μετά την κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας θα βάλει στο κούτελο και στο δεξί χέρι με το χάραμα του Αντιχρίστου. Εγώ αρνούμαι να βάζω το τσιπάκι πάνω στο κούτελο για να γίνω υποτακτικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έκανα να πει αυτό. Τι έκανα να πει αυτό. Θα νομίζω το. Αλλά εδώ όλοι το διαφημίσαν. Συμφωνούμε με αυτό που είπατε. Θα σας πω μόνο κάτι. Αν αρνούμαστε να επιβάλλουμε, να βάλουμε αυτό το πράγμα στην τσέπη μας, πόσο μάλλον αρνούμαστε να το βάλουμε στο κούτελο και στο χέρι. Κάποια απάντηση. Θα ήθελα να πω λίγο για το κάθε της νομικής προστασίας, το οποίο έθεσε ο κύριος προηγουμένως που μιλούσε, ο οποίος μέσα στην αγωνία του βέβαια άνθρωπος, εξέτασε έναν εύλογο προβληματισμό. Πώς θα προστατευτούμε, απέναντι σε αυτή την λέλα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός προφανώς θα έχει κάποιο λόγο για να διαμαρτύρεται και να εκφράζει με τέτοιο έντονο τρόπο την δυσαρέσκειά του και την απορία του. Πράγματι, το νομικό σύστημα, το σημερινό στη χώρα μας, επιτρέπει, οι νόμοι δηλαδή, επιτρέπουν στους πολίτες οι οποίοι θίγονται από τέτοιου είδους πρακτικές να πάνε στα δικαστήρια και να προστατευτούν. Αν μάλιστα κάποιος έχει ένα πρόβλημα το οποίο χρήζει αμέσως αντιμετωπίσεως, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να χρειάζεται μια επίγουσα ιατρική περίθαλψη, μια εγχείρηση. Λοιπόν, σε μια τέτοια περίπτωση, τι θα κάνει που δεν θα έχει τον ΆΜΚΑ, δεν θα έχει την κάρτα με τον ΆΜΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πάει στο δικαστήριο να ζητήσει με ασφαλιστικά μέτρα την άμεση χορήγηση της ιατρικής περιθάλψης. Για όλα τα θέματα υπάρχουν λύσεις. Ο νόμος δίνει λύσεις. Για όλα τα θέματα. Αυτό λέμε. Και στα πλαίσια αυτού του υπόλοιπου. Πράγματι, έχετε δίκιο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα κρυφτεί κατά πόσο η διάταξη περί ΆΜΚΑ είναι συνταγματική. Θα κρυφτεί για παράδειγμα κατά πόσο είναι αρκετός αυτός ο αριθμός για να επιζήσει ο άνθρωπος δεν είναι της χειρουργικής επεμβάσεως. Μπορεί να πει το δικαστήριο, μπορεί να δεθεί κάποιος, δεν ξέρω. Ο οποίος θα πει ότι είναι νόμιμο. Να πετάνε, ξέρω, ο άνθρωπος και να λύσει. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα μείνει χωρίς αντίδραση. Θα υποστηθεί να μη συνέπειες ένας τέτοιος δικαστής. Υπάρχει και κακοδική, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιο δικαστήριο, σεβόμενο αυτό, το οποίο θα έλεγε ότι ένας άνθρωπος που χρήζει αμέσως χειρουργικής επεμβάσεως δεν θα έχει κρυφθεί επειδή ο ασθενής δεν έχει το άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι είναι. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Η μεμονωμένη κίνηση. Μισό λεπτό να κάνω. Η μεμονωμένη κίνηση και κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο του καθένα. Νομίζω ότι μέσω αυτό το θέμα που θίξαμε, μέσω των εμπορίων είναι κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα. Δηλαδή είναι ως ομαδικό αίτημα. Γιατί είστε νομικός και γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει δικαστικές. Τι σημαίνει δικαστήριο γενικά. Έτσι. Σημαίνει να χάνω μέρες, να χάνω μεροκάματα και σε αυτή την κρίση που υπάρχει, να τρέχω για αυτό, να τρέχω για εκείνο, αν έχω να πληρώσω δικηγόρο. Έκανα μία κίνηση να πάω στα ΚΕΠ και να πω
ποιος μου έδωσε το νούμερο, ποιος με ενημέρωσε στο νούμερο. Δεν βρήκα άκρη, μου είπαν το ίδιο πράγμα, ότι πρέπει να πάω δικαστικός. Ποιος μου δίνει τον χρόνο και τα χρήματα να πάω δικαστικός. Δεν τα εκεί είναι που πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις ομαδικές, ενοριακά, μέσα από το, αυτή την ομάδα που γίνεται, με υπογραφές. Αυτό. Ευχαριστώ. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα και μάλιστα θα λέγαμε ότι συνιστούμε να μην πάνε στα κόμματα. Σας το συνιστούμε, δηλαδή, αλλά αποφύγετε να το δεν μίλησα τα κόμματα, καμία σχέση, δεν είμαι, είμαι κυρίως πολιτική. Μιλάω ως ενορία, ως άνθρωπο που δεν το θέλει. Δεν μιλάω με κόμματα. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί νομικά αυτό το δρόμο είναι τα δικαστήρια. Και η νόμιμη διαδικασία του δικαστηρίου. Υπάρχουν προσφυγές, υπάρχουν ειδήσεις, ακυρώσεις. Μπορεί κανείς να μάλιστα να κάνει και μια διοικητική προσφυγή, να μην πάει στα δικαστήρια, να κάνει ένα έγγραφο και να το στείλει. Οπότε είναι υποχρεωμένη η διοίκηση να απαντήσει. Εάν πάλι δεν απαντήσει, πάλι έχει δικαίωμα ο πολίτης να προσφύγει στα δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, βάσει του συντάγματος, η διοίκηση υποχρεούται να απαντά στις αιτήσεις του πολίτη. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος πραγματικά από αυτό. Τώρα για το χρηματικό, αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος σήμερα έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα, τις οικονομικά προβλήματα. Ο χρόνος είναι μια έννοια περίεργη στα δικαστήρια, ειδικά. Ας μην λειτουργήσουμε καλύτερα. Μπορεί να λειτουργήσει υπέρ και, αλλά και εναντίον του πολίτη. Και αντίστοιχα υπέρ ή εναντίον του κράτους. Τώρα, αν κάποιος είναι τόσο φτωχός ώστε να μην έχει να αντιμετωπίσει μια τέτοια περιπέτεια. Σωστό, ναι, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, εφόσον έχουμε δίκιο και πάμε στο δικαστήριο και το βρίσκουμε και πει το δικαστήριο ότι πράγματι συμπολίτη έχεις δίκιο, επιδικάζονται και δικαστικά έξοδα. Οφείλει το δικαστήριο να επιδικάσει τα δικαστικά έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί ο πολίτης. Έτσι, τώρα, εάν είναι φτωχός εντελώς και έχει έμπεια και έχει πρόβλημα επιβιώσεως, πάλι το κράτος είναι υποχρεωμένο και μέσω του δικηγορικού συλλόγου υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Χωρίς να πληρώνουν. Συγγνώμη, να πω κάτι, ότι μέσα στους σκοπούς της εστίας πατερικών μελετών, όταν θα γίνει μάλιστα και επίσημη παρουσία που θα κληθεί να παρακολουθήσουν κάποιοι μέσα στο Μάιο, θα κληθείτε να παρακολουθήσει όσοι θέλετε την επίσημη παρουσίαση της εστίας, μέσα στους σκοπούς είναι και το θέμα αυτό της προστασίας των πολιτών από όταν διώκονται για την ιατρική λήψη, άμκα, καρτών και τα λοιπά και την καταπίεση που υφίσταται. Αυτό σιγά σιγά θα εξελιχθεί. Κύριε, θα πω το κυριότερο. Βλέπουμε μια διαρκή επίκριση και επιθετικότητα. Λέμε τώρα, ας πούμε, τι κάνει η Εκκλησία. Να πω κάτι. Έχουν υπογράψει 800 παπάδες και μοναχοί. Είναι τίποτα αυτό. Ένα δύο της κάτω πολύ. Και η Εκκλησία, τι κάνουμε, ας κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Θυμήθηκα τον πατέρα Αντώνιο τον Ελευθερόπουλο, που ξέρετε, τον Αντώνιο τον Ελευθερόπουλο, που πάλευε μόνος του. Ναι, μας ήταν μόνος του. Λοιπόν, και τι κάνει η Εκκλησία, τι κάνει. Για τις αίρεσες. Είναι εύκολες οι επιχειρήσεις. Εδώ γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια και πολλοί μέσα και από την αυταϊστολόγια του Ορθόδοξου Παραδειγματήριου, από τις αναβάσεις, η πρωτοβουλία αντιρρησιών και τώρα η εταιρεία πανά πάρα πολλές ώρες εργασίας. Μένως δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Αμέσως επίκριση, να είμαστε έτοιμοι να συστατευτούμε σε αυτό, να είμαστε ειρηνικοί, ψύχρεμοι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε καλύτερα. Η διαρκή επίκριση όμως δεν βοηθάει. Και μάλιστα, συγγνώμη, δεν είναι μέρος. Όταν θα γίνουν όλα αυτά, πότε. Κουβεντούλα που
κουβετούλα, τρώει ο λύκος την πετούλα. Για τον Χριστό μιλάμε. 800 υπογραφές, το όνομα του Χριστού Γέροντα είναι κόκκος μέσα στην άμμο. Για τον Χριστό μιλάμε. Δεν με νοιάζουν εμένα τα δικαιώματά μου. Είμαι φανερή σε όλους. Το όνομά μου, το επίθετό μου και η ιδιότητά μου. Για τον Χριστό 800 υπογραφές είναι τίποτα. Κοιτάξτε, μάλλον επειδή ακρίβεται και επιθετικότητα. Για τον Χριστό και 800 τρισεκατομμύρια υπογραφές είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Άρα λοιπόν, μη μας βάζετε στο παιχνίδι το ποσοτικό, λέγοντας ότι για τον Χριστό 800 υπογραφές είναι τίποτα. Για τον Χριστό όμως ήταν πολύ και ένας μεγάλος φόβος, όταν είχε μείνει μόνος του. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, για τον Χριστό ήταν πολλής και ένας μόνο μάρτυρας που μαρτύρησε και αντιτίστηκε. Δεν θέλω λοιπόν να ακούω είναι λίγες υπογραφές, είναι πολλές, είναι οτιδήποτε. Ας αποκτήσουμε ομολογιακό χρόνο καταρχάς, ας είμαστε μέσα στην πορεία αυτή της Εκκλησίας μας όπως την έχουμε αποδεχτεί από το βάφτισμά μας και μετά και ο Θεός θα ενεργήσει. Ας έχουμε εμπιστοσύνη. Ευτυχώς ο Θεός δεν μετράει προσωπικά. Εδώ μαζευτήκαμε να κάνουμε μια προσπάθεια, όπως είπε ο πατέρα Διάννης, λοιπόν, όποιος θέλει να αγωνιστεί, αγωνιστεί. Όποιος θέλει να φωνάζει, δεν θα αγωνιστεί ποτέ. Λοιπόν, μπορεί να επικαλείται στον Χριστό, αλλά δεν θα αγωνιστεί ποτέ. Λοιπόν, η κυρία. Διαβάζοντας το έντυπο της άρνησης μας, δήλωσης μας, ότι αρνούμαστε την κάρτα του πολίτη, στην οποία μας ζητώνται να δώσουμε το όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, email και άλλα στοιχεία, διαβάζοντας λίγο παρακάτω, βλέπουμε σε κάποιο σημείο που λέει ότι τα ονόματα όσων αρνούνται ανατώνται περιοδικά στο διαδίκτυο. Και η απορία μου είναι, γιατί να ανατώνται στο διαδίκτυο. Γιατί δηλαδή να έχει οποιοδήποτε πρόσβαση στα ονόματα όσων αρνούνται τα πάρουν την κάθε πολίτη. Και πώς προστατεύονται οι άνθρωποι αυτοί που άρχονται τελικά. Όλοι δεν θέλουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όλοι δεν θέλουμε μια κάρτα για την ενότητα μας, αλλά τελικά μήπως φοβόμαστε, να δηλώσουμε κάτι σε τον οποιοδήποτε. Λοιπόν, ακούστε, το δηλώσουμε είναι μια θετικά. Πες, δεν υποχρεώνει κανείς κανένα να το κάνει αυτό. Δεν υποχρεώνει κανείς να βάλει το όνομά του στο διαδίκτυο. Ας μην το καταθέσει, καθόλου μου θέλει. Είναι θέμα ομολογίας για εμάς, καταλάβατε. Εάν σκεφτόμαστε ότι θα δει το όνομά μου ότι είμαι χριστιανός και είμαι ιδιώτης κράτους του πολίτη, τι θα κάνουμε έτσι κάποιο. Τι θα κάνουμε. Και αντιδρά κανένας όπως μπορεί. Εσείς δράσατε με διαφορετικό τρόπο. Κάντε παραστάσεις, γράψτε επιστολές, στους πολιτικούς, στους δημοτικούς άρχοντες, στα δικαστήρια, ό,τι νομίζετε. Απλώς είναι βλέποντας ένα στον άλλο, βλέπετε εκεί στο διαδίκτυο, έχετε δει τους καταλόγους αυτούς. Δίπλα στο ψαρέλο με αυτή τη πανεπιστημίου. Ο δικηγόρος, ο άνθρωπος, η νοικοκυρά, έτσι. Και βλέπουμε όλοι εδώ ότι είναι όλη η κοινωνία ευθέτευρα σε αυτό. Έτσι, με μια διάθεση ομολογίας. Μάλιστα, θα σας πω ότι αυτό που λέτε είναι τελείω, είναι πολύ σπάνιο στα μηνύματα που στέλνουν. Λένε γιατί μας βάζετε. Αντιθέτως, διαμαρτύρονται επανειλημμένως γιατί δεν βλέπουμε το όνομά μας. Λοιπόν, είναι θέμα ομολογίας. Όποιος θέλει στο κάτω. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Υπάρχει μία κυρία η οποία δεν πήρε τον ΆΜΚΑ, έπαστη από νεφρική ανεπάρκεια και πέθανε. Πολλοί αγιορείτες μας είπαν, όποιος δεν πάρει τον ΆΜΚΑ πάει μάρτυρας. Αυτή είναι η ερώτηση. Τι θα κάνει ο υπόλοιπος κόσμος που δεν έχει το μαρτυρικό φρόνημα να πει όχι σε όλα αυτά τα πράγματα και να δεχτεί το θάνατο σαν σωτηρία και ομολογία. Ένα αυτό. Δεύτερον, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί οι κυβερνήτες μας πέρασαν όλα αυτά τα αντίθετα συστήματα και συγχαρητήρια σε εσάς μόνο που συμμετέχετε, όχι στην υπόλοιπη ιεραρχία, σας αξίζουν συγχαρητήρια γιατί νομίζετε ότι τα βάζουμε με όλη την ιεραρχία. Πρέπει η Εκκλησία τη στιγμή που ο Καρά Μάναλης είναι μασόνος, ο Παπαντρέου τα ίδια και είναι αντίχριστοι, να τους αναθεματίσει και να τους αφορήσει βάσει των ιερών κανόνων, γιατί βγάζουμε την αριθμοποίηση του προσώπου του ανθρώπου και η Εκκλησία δεν το κάνει. Και τρίτον, γιατί η Εκκλησία δεν βγάζει εγκυκλίους. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, εδώ κλείσαμε. Αγαπητοί αδελφοί, κλείσαμε, ο χρόνος πέρασε. Απλώς θα διαβαστούμε τα απορίσματα.